Φίλες και φίλοι, γεια σας. Τραγικός παίκτης νούμερο 41. Και αυτή τη φορά θα δούμε ένα παιχνίδι από το PlayStation και πρόκειται για το Mega Man X5. Πάμε λοιπόν να δούμε το παιχνίδι. Ξεκινάμε. Press Start Button. Και Start. Mega Man X. X-Buster, Z-Saber, X-Buster θα πάρω. Έλα, περάσουμε λίγο την εισαγωγή. Πολλά λόγια προβλέπετε. Να δούμε στην οθόνη μας, οπότε τα περνάω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Για να δούμε. Mega Man, τι να πρωτοπεί κανείς για αυτή τη σειρά. Από τις πιο παλιές σειρές, από τα πιο παλιά franchises που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Με πολύ μπλα μπλα στην αρχή. Λοιπόν, μία φορά άλμα, δύο φορές κρατιόμαστε στον αέρα. Οι σκανδάλες κάνουν κάτι, όχι. Το τετράγωνο πυροβολεί και το τρίγωνο, και εδώ έχουμε το slide. Κλασικές κινήσεις Mega Man. Αν το κρατήσει πατημένο το fire, κάνει αυτή τη μεγάλη βολή. Ποιο Mega Man είναι το αγαπημένο σας? Έχετε καταφέρει να τερματίσετε κάποιο? Αγοράζατε ή αγοράζετε ακόμη Mega Man παιχνίδια, ή είστε από αυτούς που παίζουν λίγο από κάθε παιχνίδι και λόγω της δυσκολίας το παρατάνε? Για πείτε μου, έχει ακόμα φίλους η σειρά? Τώρα εγκλωβίστηκα εδώ. Run and gun το παιχνίδι, ή τουλάχιστον πρέπει να το παίξει σαν να είναι run and gun. Μου κάνει κάποια θεματάκια ο emulator, δεν ξέρω αν φταίει ο emulator ή το παιχνίδι, η συγκεκριμένη έκδοση του παιχνιδιού. Εδώ ουσιαστικά σε βάζει το παιχνίδι να χρησιμοποιήσεις όλες τις κινήσεις. Φτάσαμε στο άγαλμα. Έπρεπε να κάνω κάτι άλλο. Μάλλον έπρεπε να σκαρφαλώσω στην πλατφόρμα πριν έρθει στα αριστερά και στη συνέχεια να κάνω το άλμα που απαιτείται για την κορυφή. Από την αρχή δύσκολο το Mega Man. Thank you.
Όμορφα γραφικά. Τώρα, δεν το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι, είναι πρώτη φορά που το παίζω το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αυτό αν είναι το πρώτο boss που θα συναντήσουμε σε λίγο. Έτσι μοιάζει πάντως. Πού πηγαίνουμε? Μάλιστα, το άγαλμα μεταμορφώθηκε και έχουμε το πρώτο boss. Εντάξει, όταν σου ρίχνει τέτοιες βολές, δεν υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγεις. Ή υπάρχει, μένοντας απλά σκυμμένος. Ναι, υπάρχει. Πάνω δεξιά είναι η ενέργειά του, οπότε μάλλον θα βγάλω το πρώτο boss και θα κλείσουμε και το βίντεο. Ελπίζω να πήρατε μια ιδέα, μια πρώτη έτσι ιδέα από το παιχνίδι. Όσοι θέλετε μπορείτε να το δοκιμάσετε ή να το φορτώσετε στο PS Classic και να παίζετε εκεί πέρα για πιο καλή αίσθηση σε ό,τι έχει να κάνει με την original πάντα εμπειρία. Θα το φορτώσω εγώ και εκεί πέρα για να δω αν θα κάνει τα ίδια σπασίματα το παιχνίδι. Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι θέμα του emulator. Τελευταίο χτύπημα. Τελευταίο χτύπημα. Αυτό ήταν λοιπόν Mega Man X5 για το PlayStation 1. Μέχρι τον επόμενο τραγικό παίχτη, να παίζετε καλά παιχνίδια, να δοκιμάζετε. Έχετε πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με όλους αυτούς τους emulators να δοκιμάσετε και παλιά παιχνίδια, να τα γνωρίσετε. Ό,τι μπορώ από την πλευρά μου θα κάνω για να σας γνωρίσω ή να σας θυμίσω τα παιχνίδια που παίζατε όταν ήσασταν μικροί. Μέχρι τον επόμενο τραγικό παίχτη, να παίζετε καλά παιχνίδια. Γεια σας, παιδιά.